Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής Δασικών Πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχε την καλοσύνη να είναι στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο εξειδικευμένα έτσι, από την μεγάλη αυτή οικολογική καταστροφή στη Δαδιά, που είναι προστατευόμενο ένα υπέροχο δάσος εκεί. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει περισσότερο, ώστε να μην είχε μπει καν αυτή η φωτιά, και αν αυτό είναι εφικτό φυσικά, έτσι πως είναι πλέον τα δεδομένα και η κλιματική κρίση. Λοιπόν, πιάνομαι από την τελευταία αποστροφή σας και λέω ότι δεν είναι εφικτό. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει φωτιά σε ένα δάσος, ειδικά σε ένα εθνικό πάρκο, στο οποίο ισχύουν ιδιαίτερες συνθήκες και το οποίο δεν διαχειρίζεται και δεν έχει διάνοιξη με δρόμους όπως ένα κανονικό δάσος, είναι ακόμα πιο εύκολο. Mm-hmm. Το πάρκο της Δαδιάς, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερο για πάρα πολλούς λόγους. Ένα, το ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο ειδών αρπακτικών στην Ευρώπη, όπως είναι ο γήπας, όπως είναι ο μαυρόγυπας, έχει τη μεγαλύτερη αποικία μαυρόγυπα σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως είναι ο ασπροπάρης. Υπάρχουν 4 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 3 είναι στην Δαδιά. Mm-hmm. Από φυτοκοινωνιολογική άποψη, έχει τραχεία και μαύρη πεύκη. Η μαύρη πεύκη είναι σε ένα πολύ χαμηλό υψόμετρο, 100-150 μέτρα, που για τον κοινό επιστήμονα δεν σημαίνει τίποτα, αλλά για τους κοινωνιολόγους είναι ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Αυτό έχει ξανακαεί το δάσος, κύριε καθηγητά. Έχει ξανακαεί κατά το παρελθόν, σε μικρότερη όμως έκταση και όχι στον πυρήνα των 70.000 στρεμμάτων. Όλο το σύμπλεγμα είναι πάνω από 500.000 στρέμματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κύριε καθηγητά, διατείνεται ότι δεν έχει καεί ο πυρήνας. Θα το δούμε προφανώς αυτό στο. Μακάρι, θα φανεί αυτό αν επιστρέψουν τα όρνια, κυρίως γιατί γι' αυτό δημιουργήθηκε. Τώρα εκεί σε αυτές τις φωτιές, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Τι άλλο μπορεί να γίνει μέσα στις διαφορετικές συνθήκες που ζούμε, ώστε να προστατεύονται τέτοιου είδους περιοχές που είναι μοναδικές? Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχουμε πυρκαγιές περισσότερες και δυσκολότερες. Δυσκολότερες στο να τις κατασβήσουμε, δυσκολότερες από πλευράς ζημιών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, τώρα που έχουμε αποκτήσει έναν πολύ ικανό στόλο αεροσκαφών και έχουν ενισχυθεί οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις, είναι ενδεχομένως να αλλάξουμε λίγο τα σχέδιά μας και να είμαστε περισσότερο οργανωμένοι. Όπως δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο οργανωμένοι? Για παράδειγμα, αν ρωτάτε συγκεκριμένα για το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, εγώ θα είχα πυροσβεστικές φωλεές, εγκαταστάσεις με πυροσβεστικά οχήματα, διάνοιξη δρόμων περιμετρικά και εγκάρσια, έτσι ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάνουν πιο γρήγορα. Αυτά γιατί δεν υπάρχουν? Ένας από τους λόγους είναι, ίσως είναι, ότι ήθελαν να διατηρήσουν τον Εθνικό Δρυμό αδιατάρακτο, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται τα άγρια πτηνά τα οποία φωλιάζουν εκεί πέρα και τα οποία αποτελούν το κύριο αξιοθέατο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο μόνος, δηλαδή εσείς λέτε τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές τις μέρες που ήταν πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν είναι επισκέψιμα τα. Να μην μιλήσουμε μόνο για τη Δαδιά, γενικά για τα δάση. Πρέπει να κλείνουν. Άρα επί της ουσίας μιλάμε πολύ πιθανόν για εμπρισμό. Ναι. Και εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν πρέπει τώρα. Είμαστε και σε εν δυνάμει ιονή προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Έχει βρεθεί στατιστικά από τεκμηριωμένες επιστημονικές εργασίες ότι σε χρονιές όπου έχουμε προεκλογικές περιόδους, ο αριθμός των πυρκαγιών και καμένες εκτάσεις εκτοξεύουν. Έχει βρεθεί και στατιστικά αυτό, το έχετε παρατηρήσει? Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κάνει στατιστική ανάλυση των στοιχείων με διαφορετική αφετηρία. Καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι χρονιές προεκλογικές έχουμε αυξημένες πυρκαγιές και καμένες εκτάσεις. Τώρα αυτό πώς συνδέεται με εμπρισμούς είναι λυπηρό, κάτι πραγματικά. Το οποίο όντως και πολύ λυπηρό βέβαια. Κατά τα άλλα τώρα, κύριε Δημητρακόπουλο, και συνολικότερα, εντάξει, εσείς εξειδικεύεστε στις δασικές πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι με την κλιματική κρίση, και καθώς όλοι εσείς οι επιστήμονες μας λέτε πως η Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Ελλάδα και η Ιταλία είμαστε έτσι στο επίκεντρο, για να μην χρησιμοποιούμε συνέχεια τη λέξη hot spot, στο επίκεντρο ας πούμε των πυρκαγιών, τι πρέπει να αλλάξει ακόμα περισσότερο στην νοοτροπία μας και στην οργάνωσή μας? Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε όσον αφορά την κλιματική κρίση, αν μιλάμε σε ένα γενικότερο στάδιο. Θα πρέπει το συνολικό αποτύπωμα του άνθρακα
της Ελλάδος όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, την καύση ρηπτών καυσίμων, τη χρήση πλαστικών και όλα αυτά να αλλάξει. Γίνονται κατευθύνσεις. Πολύ καλές. Πολύ καλές. Προλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να σώσουμε κάτι που σώζεται ακόμα ή είμαστε αργά. Είμαστε το και πέντε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ούτε αργά είμαστε, ούτε νωρίς είμαστε. Είμαστε στο κρίσιμο σημείο και μένει να δούμε τι θα γίνει. Όπου και να είμαστε, πάντως, κύριε Δημητρακόπουλε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Σε όποιο σημείο και να είμαστε. Δηλαδή, είναι και πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν φυσικά από την πολιτεία, από τους Δήμους. Γιατί και πάλι είδαμε κάποιοι Δήμοι να μην έχουν καθαρίσει. Κάποια... Είναι και κάποια πράγματα όμως που πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας, στις οικίες μας. Δηλαδή, να έχουμε μια ευαισθησία. Εντάξει, δεν θα μιλήσω τώρα για το αυτονόητο ότι οδηγεί ο άλλος. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και βλέπουμε τον οδηγό του μπροστινού αυτοκίνητου τάκ να κάνει μία και να πετάει την τσιγαρούμπα του, ας πούμε, έξω. Λες και είναι του ανήκει, ας πούμε, λες και είναι στο αυτοδοχείο ο δρόμος και το δάσος. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Να κάψω σκουπίδια ή πολύματα από χωράφια 3 ώρα το μεσημέρι, να φτάσει άνεμος και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει πλέον ατομική ευθύνη και ατομική υπευθυνότητα, θα έλεγα. Αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Όταν το λες αυτό, σου λέει τι κάνει το κράτος. Δεν μπορεί να συνοηθούμε και πολύ στη χώρα, όπως ξέρετε, κύριε καθηγητά. Είναι λίγο δύσκολο. Ο καθένας σας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έτσι είναι, αυτό είναι. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή σας μέρα.